Να πάμε τώρα. Πάμε Αθήνα. Αθήνα να. Έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο. Ξέρω ότι είναι χαμηλών τόνων, αλλά εμείς τον βαφτίζουμε ότι η Κρήτη μπορεί να βρει το δικό της Τσιτσιπά κάποια στιγμή. Γιατί όχι. Γιατί όχι, είναι πιτσιρικάς. Κάντε τις συστάσεις, σε παρακαλώ. Είναι μόλις 17 ετών. Mm-hmm. Έχουμε τον Βίκτορα Ζερβουδάκη μαζί μας και του λέμε την καλησπέρα μας από την Κρήτη TV από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Βίκτορα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τον βλέπουμε και σε φωτογραφικά στιγμιότυπα και σε πλάνα, Λευτέρη, τον Βίκτορα, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή για την ηλικία του, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και η μετακόμιση, Βίκτορα, από τα Χανιά στην Αθήνα, διότι σκέφτεσαι να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τένις. Έτσι, αν είσαι στην διαδικασία της μεταγραφής σε σωματείο της Αθήνας για να δεις το άθλημα πραγματικά όπως το επαγγελματικά. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, θα εγκατασταθώ μόνιμα στην Αθήνα, διότι έχει πολύ περισσότερες επιλογές, η Αθήνα έχει καλύτερες εγκαταστάσεις, θα είναι πιστεύω ένα μεγάλο βήμα. Mm-hmm. Εμείς βλέπουμε και κάποια πλάνα και φωτογραφίες από τον αγώνα με τον Καπόγιαννη που ήταν ουσιαστικά τελικός για την Κρήτη. Έχεις εμπειρίες κόντρα σε πολύ σπουδαίους τενίστες στην Ελλάδα για την ηλικία σου και νομίζω ότι έχεις πάρει ήδη πάρα πολλά εφόδια. Ναι, σίγουρα. Αυτοί οι αγώνες είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Σε βοηθάνε να βελτιωθείς. Δηλαδή το να παίζω με τον Καπόγιαννη που είναι από τους καλύτερους παίχτες στην Ελλάδα, στους άντρες και να τον. Κοντράρεις. Να τον γνωρίζω τόσο πολύ, είναι mm-hmm. πολύ καλό, πιστεύω. Mm-hmm. Και ήσουν πριν λίγες μέρες στο τουρνουά στη Χερσόνησο, εκεί που ήταν και ο μεσαίος της οικογένειας Τσιτσιπά, ο Πέτρος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ήταν και. Επίσης πολύ καλός για τα ελληνικά δεδομένα, εντάξει, γιατί ο Στέφανος έχει ξεφύγει, δεν. Μιλάμε τώρα για τέτοιο επίπεδο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός κι αυτός, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν βάζει κάποιο πήχη ο Βίκτορας. Βίκτορα, καλησπέρα και πάλι. Δεν ξέρω αν βάζεις κάποιο πήχη έτσι μέσα σε όλο αυτό το επαγγελματικό πλάνο που έχεις βάλει, έχεις θέσει επιτάπητος και που σιγά σιγά προπονείσαι καθημερινά, διεξοδικά, να φτάσεις που έχεις σκεφτεί. Ας πούμε, ακούγαμε τον Τσιτσιπά παλαιότερα, το όνειρό μου είναι να παίξω με τον Φέντερερ. Τελικά τα κατάφερε. Και τον κέρδισε. Τον κέρδισε κιόλας. Δεν ξέρω αν εσύ βάζεις κάποιους δικούς σου στόχους. Κοιτάξτε, δεν βάζω τόσο μακροπρόθεσμους στόχους. Εγώ θέλω να βελτιώνω μέρα με τη μέρα. Σε αυτά τα τουρνουά που συμμετέχω να τα πηγαίνω όσο καλύτερα μπορώ. Να φέρω κάποιες διακρίσεις και πιστεύω σιγά σιγά. Δεν ξέρω. Ό,τι έρθει, έτσι. Ναι, ό,τι έρθει, έτσι. Καθημερινός αγώνας, ναι, καθημερινά μέσα στο γήπεδο, τον καλύτερο εαυτό. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ένα δικό μας παιδί, ένα παιδί από τα Χανιά, σε μια περίοδο που ειδικά το τένις γνωρίζει άνθηση, να ακούω ότι ένας πιτσιρικάς 17 χρονών αποφασίζει να αφήσει την πόλη του, τον τόπο κατοικίας του, για να μεταβεί στην Αθήνα. Πραγματικά. Δείχνει ότι έχει αλλάξει κάτι και στο κομμάτι του αθλητισμού και στον τρόπο της αντίληψης και της νοοτροπίας όλων αυτών των παιδιών που θέλουν να στοχεύσουν ψηλά. Και νομίζω, Λευτέρη, μιας και μιλάμε τόση ώρα και για τον Τσιτσιπά, ότι εντάξει, έχει δώσει το παράδειγμα προς μίμηση και έχει παίξει ρόλο για να δουν περισσότερα παιδιά το άθλημα με άλλο μάτι. Έτσι. Ένα άθλημα που κάποτε έλεγαν πως είναι άθλημα μόνο για την αριστοκρατία, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι για όλους και πραγματικά χαιρόμαστε που βλέπουμε και στην Κρήτη να έχουμε παιδιά με το ταλέντο το δικό σου, Βίκτορα. Ναι, σίγουρα ο Στέφανος έχει κάνει πάρα πολύ καλό στο ελληνικό τένις και έχει δώσει πάρα πολύ κίνητρο, πιστεύω, και σε άλλα παιδιά. Και πιστεύω ότι το τένις τα επόμενα χρόνια θα ανθίσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Εντάξει, εμείς θέλουμε να δούμε το δικό μας το Ζερβουδάκι να προοδεύει, να ανεβαίνει. Το Τσιτσιπά το συνηθίσαμε τώρα, Βίκτορα. Ναι, τώρα ναι, θέλουμε ναι. ένα δικό μας παιδί, μιας και έκανε στην αρχή, κάποια στιγμή να το δούμε να φτάνει ψηλά. Γιατί μακάρι, όχι. Βίκτορα, κάτι τελευταίο. Επειδή στη Χερσόνησο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είχε έρθει και ο πατέρας της Τσιτσιπάς για λίγες ημέρες. Δεν ξέρω, είχατε τη δυνατότητα να τα πείτε. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος είναι σε πελάγι ευτυχίας μετά το τελευταίο κατόρθωμα του γιού του, έτσι, του Στέφανου. Ναι, εγώ είχα δει τον αδερφό του Στέφανου, τον Πέτρο, και είχαμε μιλήσει και είχα δει και τη συνέντευξη του από κοντά. Τώρα, τον πατέρα του Στέφανου δεν τον είδα. Mm-hmm. Τι λέει ο Πέτρος, σίγουρα αυτό που έγινε στο Λονδίνο με τον Στέφανο έχει κάνει περήφανη την οικογένεια ένα παραπάνω, αφού είμαστε όλοι ούτως ή άλλως.
Ναι, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και πραγματικά έλεγε ότι το περίμενε, διότι ο Στέφανος ήταν πολύ αποφασισμένος. Τον άκουγε πολύ αποφασισμένο. Mm-hmm. Ωραία. Νομίζω πως είναι ευχάριστο να τα λέμε. Θα έχουμε προσεχώς μια συμμετοχή δική σου, Βίκτορα, σε κάποιο τουρνουά, σε κάποια διοργάνωση, να περιμένουμε κάτι. Τώρα την Παρασκευή θα έρθω στο Ηράκλειο στη Χερσόνησο να παίξω αυτό το τουρνουά. Ωραία. Το οποίο είναι 15.000 δολαρίων και είναι αντρών. Μπράβο. Και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ. Ανδρών είπες, αν και εσύ νομίζω ανήκεις σε μια κατηγορία χαμηλότερη παιδών, δεν ξέρω πώς πάνε αυτά. Θα προσπαθήσω να παίξω σε υψηλότερο επίπεδο. Μπράβο σου και αυτό λέει πολλά. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε εμείς. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε και από κοντά, είπαμε με τον Βέβαια. Βίκτορα, γιατί θα χαρούμε πολύ. Είναι και ένα παιδί πολύ συγκροτημένο και είμαι σίγουρος ότι. Ακούγεται και θα πάει ψηλά, είμαι σίγουρος. Βίκτορα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εκεί στην Αθήνα. Να είσαι καλά.